Πού βρίσκεται ο Μανώλης σήμερα, πού βρίσκεται? Μέσα στη Διόρυγα, στο κανάλι. Νομίζω πως ακούγεται ηχό από εδώ. Ηχό! Βρίσκομαι στη Διόρυγα της Κορίνθου, δίπλα στα γερμανικά πολυβολία. Εδώ υπάρχει μια πεζογέφυρα, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί γιατί κάνουν κάποια έργα. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι Έλληνες που θέλουν να περάσουν. Μυρίζουν πάντως λίγο περίεργα. Θα περάσω τώρα από εδώ. Ίσως σχετίζεται με την κατολίσθηση που έχει γίνει στη Διόρυγα μέσα. Εδώ φαίνεται σαν να υπάρχει μονοπάτι προφοράς. Αλλά μόνο το χρησιμοποιούν τα διάφορα συνεργεία εργασίας. Είμαστε ήδη λίγο μέσα στη Διόρυγα. Δηλαδή, βλέπω τώρα αριστερά μου να υψώνεται λίγο ο τείχος και από την άλλη μεριά είναι πιο ψηλά. Άρα, ήδη έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε μέσα και με ενθουσιάζει το γεγονός ότι θα κατέβουμε τόσο χαμηλά. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι εκεί η θέα. Εδώ φαίνεται και η πεζογέφυρα από όπου ξεκινήσαμε τη πεζοπορία μας και κάτω στο βάθος τα βράχια που πέσανε και έχουν κλείσει τη Διόρυγα, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καράβια ή βάρκες. Δεν πάμε πιο πέρα, κλείνει, έχει πάρα πολλούς θάμνους. Αλλά μας φτάνει μέχρι εδώ. Νομίζω αυτό είναι το πιο χαμηλό σημείο που μπορείς να φτάσεις μέσα στη Διόρυγα. Είναι και μεσημέρι. Μας χτυπάει ο ήλιος, οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε και πάρα πολύ ώρα εδώ. Ωραία είναι η θέα. Ωραίο το τοπίο. Από αυτό το δρόμο κατεβήκαμε, εδώ είναι η στροφή και από εδώ κατεβαίνεις κάτω για να φτάσεις στο χαμηλότερο επίπεδο. Εδώ τώρα βρίσκομαι σε ένα σημείο, ακριβώς πάνω στη στροφή, όπου βλέπουμε τη θέα που έχει και μία μικρή παραλία μέσα στη Διόρυγα, μέσα στο κανάλι. Εδώ σε αυτό το σημείο που είναι και η κούρμπα, φαίνεται ότι υπάρχει και πρόσβαση από εδώ πάνω. Εδώ πρέπει να είναι το συνεδριακό κέντρο που είναι στο δρόμο από τη γέφυρα προς το Λουτράκι και σαν να έχουν σκαλίσει κάτι σκαλοπάτια εδώ πέρα. Οπότε ενδεχομένως να μπορεί να γίνει και κάθοντας από εδώ πέρα χωρίς να διανύσει όλη αυτή την απόσταση από τη γέφυρα μέχρι εδώ. Είδα και κάποια άτομα που κάνανε bungee jumping και ακούστηκε κιόλας μία πτώση, αλλά ήταν πολύ μακριά και δεν φαινόταν και με τον ευρυγόνιο φακό της κάμερας δεν θα μπορούσε να φανεί.
θα έρθω την άλλη φορά καλύτερα εξοπλισμένος. Σιγά σιγά βγαίνουμε από το κανάλι, πάμε πίσω στην πεζογέφυρα. Και εδώ τελειώνει η σύντομη βόλτα μέσα στο κανάλι της Διόργασης Κορίνθου. Έφτασα πάλι στη γέφυρα, οπότε επιστρέφω και στο αυτοκίνητο. Ωραία διαδρομούλα.